πλάγιο, το εκτελεί, γίνεται ωραία πάσα, προϋποθέσεις για την Πάφο και ένα πανέμορφο τέρμα. Γκολ το οποίο έρχεται από τον Μάρτιν Μπάλτριτς. Δεν λειτουργήσε καλά εδώ αμυντικά, ενός είναι ο Παραλιμνίου και κοιτάξτε από ποιο σημείο κατάφερε να σκοράρει. Κοιτάξτε από ποιο σημείο πήρε μπάλα και σούταρε. Πολύ ωραίο τελείωμα. Από αριστερά ωραία ενέργεια και σέντρα, έσκασε η μπάλα, ο Μότης η τρίπλα, το σούτ με τα αριστερό από τις κόντρες, γκολ για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Κόντραρε σε αμυνόμενο ποδοσφαιριστή της Πάφου και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα με τον Βάκιουλικ να μην μπορεί να απομακρύνει. Σε μια φάση όπου, εδώ και εδώ πλάνο από την μια κάμερα που βρίσκεται στην εστία. Λέστηκε το κόρνερ και φαγιά και 2-1 για την Πάφο. Εδώ ξανά τον γκολ του Μορέιρα. Υπέροχη εκτέλεση κόρνερ. Δύο λεπτά μετά την ισοφάριση της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Νομίζω πως πιο ικανοποιημένος με την... Στο δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να είναι ο Κώστας Λοΐζου με την παρουσία της ομάδας του. Μότης άργησε να βγει ο Βάκιουλικ. Μότης μεγάλη ευκαιρία και κοιτάξτε πόσο ψύχρεμα θα σκοράρει. Τώρα δεν έγινε καλή αμυντική λειτουργία. Δεν υπήρξε καλή αμυντική λειτουργία από πλευράς της Πάφου γιατί ο Μότης έφυγε πίσω από την άμυνα. Εδώ άφησε την μπάλα για τον εξερχόμενο Βάκιουλικ. Ο Βινίσιους δεν υπήρξε καλή συνεννόηση. Άργησε να βρει ο Βινίσιους. Υπενθυμίζω τους αγώνες. Να δούμε μας πρώτα Παπαστηλιανού. Δημιουργείται ευκαιρία εδώ για την Πάφο. Γκολ 3-2 Μπάλτριτς. Εδώ και πάλι ο Τελμίνιο βρήκε Παπαστηλιανού, ο οποίος πέρασε εύκολα από τον Λούκα Ξουρό και έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπάλτριτς. Από εκείνο το σημείο δεν θα μπορούσε να στοχίσει ο ποδοσφαιριστής της Πάφου. Ήρθε από πίσω, δεν τον αντιλήφθηκε κανείς και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Μιχαήλ που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά.